Σε απόφασή του, αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Το ανώτατο αποφάνθηκε ότι είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Έχουμε τον συνήγορο υπεράσπιση του κ. Θεμιστοκλέους, τον κ. Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχουμε την απόφαση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Θεμιστοκλέους. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, καθώς ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έναρξη της ποινική δίωξη εναντίον του πελάτη σας? Καταρχήν, για να είμαστε σωστοί και διοντολογικά, τον κύριο Θεμιστοκλέους εκπροσώπησα εγώ μαζί με τον συνάδελφο κύριο Διογένους. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι εκεί, επομένως μιλά από μόνη της. Τώρα ο Γενικός Εισαγγελέας έχει δικαίωμα να καταχωρήσει σε επαρχιακό δικαστήριο κατηγορητήριο και ο κύριος Θεμιστοκλέους να προβάλλει την υπεράσπιση του όπως οποιοδήποτε άλλος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας που ήταν και η θέση του εξ αρχής, εξού και δεν έφερε ένσταση στην αίτηση για άρση της ασυλίας του, κάτι το οποίο ετώνησε ρητά το ανώτατο δικαστήριο στην απόφαση του. Το άλλο θέμα το οποίο γέρθει όμως μέσα σήμερα εκτάκτως, το οποίο είναι εξόχως σοβαρό και για το οποίο έχω δεσμευτεί να στείλω επιστολή και θα το πράξω στο ανώτατο δικαστήριο με κοινοποίηση στο Γενικό Εισαγγελέα, είναι ότι ενώ το δικαστήριο διέβαζε την απόφαση του, ενώ ακόμη δεν είχε τελειώσει, ενώ ακόμη νομικά ουδής την εγνώριζε, ελήφθη μήνυμα ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα την είχε ήδη ανακοινώσει. Επειδή η απόφαση του δικαστηρίου καθίσταται τελεσίδικη μόνο μετά την ανάγνωση της και μετά την υπογραφή της, το δικαστήριο πολύ ορθά θεώρησε το θέμα σοβαρό. Μου ζήτησε να το γνωστοποιήσω γραπτός, θα το πράξω για να διερευνηθεί, διότι ορισμένα πράγματα σε αυτόν τον τόπο, όχι μόνο η ασυλία βουλευτών και η άρση της, οφείλουν πλέον να ακολουθούν τον δρόμο της νομοθεσίας. Κάτι το οποίο είναι τόνισε και το ανώτατο δικαστήριο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ο πελάτης σας έχει ισχυριστεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν αποδέχεται οποιοδήποτε από τα δικήματα τα οποία του καταμαρτυρούνται, για τα οποία έχει καταγγελθεί τουλάχιστον. Γνωρίζουμε, αυτή είναι η υπεράσπιση του. Στο δικαστήριο, στο επαρχιακό δικαστήριο, που θα καταχωριστεί το κατηγορητήριο και η υπόθεση. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μιλούμε για καταγγελίες. Καταγγελίες από το τμήμα τροχιάς, από την αστυνομία. Είναι αμφισβητήσιμα ή μη αμφισβητήσιμα αυτά τα θέματα? Εκείνο το οποίο θα σας πω είναι ότι με αυτόν τον σκεπτικό, όπως μου το έχετε πει, σημαίνει ότι δεν θα γίνονται δίκες στα ποινικά δικαστήρια. Πάντοτε υπάρχουν καταγγελίες και πάρα πολλές φορές οι κατηγορούμενοι αθώνονται. Επομένως, ο κύριος Θεμιστοκλέους θα προβάλλει την υπεράσπιση του, θα δικαστεί και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, και μπορώ να το επαναλάβω, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην αδέκαστη κυπριακή δικαιοσύνη. Κύριε Θεμιστοκλέους, ένα σχόλιο από εσάς. Θέλετε να πιο μπροστά. Σήμερα δεν βλέπω. Σήμερα έφτασε στο τέλος της μια απίστευτη ιστορία και όπως ο καθένας αντιλαμβάνεται και μια απίστευτη και για μένα και για την οικογένειά μου δοκιμασία. Σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της ασυλίας μου για να ανοίξει ο δρόμος, να τύχω της ίδιας μεταχείρισης, της ίδιας αντιμετώπισης και βεβαίως να έχω το ίδιο δικαίωμα με όσους άλλους πολίτες αυτού του τόπου κατηγορούνται και υπερασπίζονται τον εαυτό τους σε επαρχιακά δικαστήρια. Αρχική μου θέση και διαρκής μου θέση ήταν και είναι ότι δεν είχα καμία ένσταση στο αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα εκτός από τον χρόνο υποβολής. Αλλά είχα τονίσει εξ υπαρχής πάλι ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμουν πρώτον τους πίνακες που αναγράφονται στην αίτηση και δεν παραδεχόμουν το κατηγορητήριο, το οποίο θα αποδειχτεί ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου. Απόλυτα σεβόμενος τη διαδικασία που ευρισκόταν ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου όλον αυτό το διάστημα, συνειδητά επέλεξα να μην προβώ σε κανένα δημόσιο σχόλιο, το οποίο ενδεχομένως θα επηρέαζε
ή πιθανότατα να παρενοχλούσε τη διαδικασία. Τώρα που το ανώτατο δικαστήριο έχει φτάσει στο τέλος του και έχει πάρει την απόφασή του και την έχει ανακοινώσει, νομίζω δικαιούμαι και εγώ να μιλήσω δημοσίως. Προς τούτο, εντός των επόμενων ημερών θα καλέσω δημοσιογραφική διάσκεψη και εκεί θα τοποθετηθώ πλήρως για τα γεγονότα της αίτησης, τους λόγους και βεβαίως θα μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Αυτό θεωρώ ότι το χρωστώ στην αλήθεια, το χρωστώ στον λαό του οποίου είμαι ακόμα βουλευτής και κυρίως το χρωστώ στο συναγερμικό κόσμο, του οποίου έχω την τιμή σήμερα να ζητώ ανανέωση της εμπιστοσύνης του, ανανέωση της εντολής του για να συνεχίσω και στο επόμενο διάστημα, για τα επόμενα 5 χρόνια, να είμαι ένας εκ των βουλευτών του. Αυτά. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε στη διαδικασία ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου που θα κληθείτε ως κατηγορούμενος? Θα σας δικαιώσει? Θα με δικαιώσουν τα γεγονότα και οι πραγματικότητες. Ανήμερα τις ημέρες που συζητούσε το ανώτατο δικαστήριο, κ. Θεμιστοκλέους, εφημερίδα έγραψε με βάση πληροφορίες ότι και εκείνη την ημέρα καταγγελθήκατε και πάλι με 139 χιλιόμετρα ενώ ερχόσασταν για το ανώτατο δικαστήριο για να παρουσιαστείτε. Αληθεύει, δεν αληθεύει? Και σε αυτό και στα υπόλοιπα η απάντηση μου είναι απλή, την οποία θέλω να λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να μεταφέρετε όπως τη λέω. Έχω μία κόρη 2,5 ετών. Θέλω η κόρη μου όταν θα μεγαλώσει και θα αρχίσει να μαθαίνει, να ρωτά και να διαβάζει για την πολιτική διαδρομή και δράση του πατέρα της, θέλω να έχω τη βεβαιότητα, και την έχω, ότι για το μόνο πράγμα που θα βρει ότι ο πατέρας της εζήμιωσε αυτών των τόπων είναι οι τροχές παραβάσεις του. Οι συνομήλικοι τότε, στην τότε εποχή, και οι συνομήλικες της κόρης μου, που θα είναι, θα έχουν να ντρέπονται για τις ντροπές των πατεράδων τους. Η κόρη μου δεν θα έχει αυτή την ντροπή. Βλέπετε πολιτικές σκοπιμότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα στη δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία θα σας καλέσω. Και εκεί θα πούμε αρκετά και πολλά και ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θεμιστοκλέους.